Η δύναμη του παιχνιδιού και η σημασία του για την προαγωγή της ψυχικής υγείας των παιδιών βρέθηκαν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος στην ημερίδα το πρωί του Σαββάτου από τον ΟΚΠΑΠΑ σε συνεργασία με το ΚΕΠ Υγείας και την εκπαιδευτική εταιρεία Παίζοντας. Μια ημερίδα που απευθυνόταν στο εκπαιδευτικό προσωπικό των βρεφών υπιακών και παιδικών σταθμών του ΟΚΠΑΠΑ με τον πρόεδρο του οργανισμού Φίλιππο Τσουμάνη να αναφέρεται στην ανάγκη συνεχούς εκπαίδευσης των εργαζομένων. Οι παιδικοί σταθμοί δεν είναι μόνο ένα χώρο φιλοξενίας των παιδιών, είναι ένα χώρο και εκπαίδευση. Και για να είναι καλύτερη η εκπαίδευση, φροντίζουμε και για την συνεχιζόμενη εκπαίδευση του προσωπικού μας, των βρεφών υπιακών και των υπιαγωγών. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν κάνουμε και σήμερα μια ημερίδα, είναι πολλωστή που κάνουμε, για να εκπαιδευτούν καλύτερα. Και το θέμα είναι πάρα πολύ ωραίο, έχει σχέση με το παιχνίδι. Συνεργαστήκαμε για να γίνει η ημερίδα με την επιστημονική εταιρεία Παίζοντας, το ΚΕΠ Υγείας και τη Διεύθυνση Παιδικής Προστασίας του ΟΚΠΑΠΑ και σήμερα είμαστε εδώ πέρα να κάνουμε μια ημερίδα που θα βοηθήσει το προσωπικό μας αλλά και όσους το παρακολουθήσουν να ακούσουν καινούργια πράγματα και να ενημερωθούν. Η επιστημονική υπεύθυνη της εκπαιδευτικής εταιρείας Παίζοντας, κυρία Καλπογιάννη, τόνισε ότι είναι γενική η παραδοχή πως ο χρόνος του παιχνιδιού έχει μειωθεί για τα παιδιά. Και η συζήτηση γίνεται για να βοηθηθούν και οι ενήλικες να παίξουν και περισσότερο, αλλά κυρίως να παίξουν καλύτερα με τα παιδιά. Το παιχνίδι είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό είναι κάτι στο οποίο συμφωνούμε όλοι. Το πρόβλημα είναι ότι το παιχνίδι των παιδιών έχει μειωθεί. Και διαρκώς μειώνεται. Και αυτό δεν συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα, συμβαίνει στο δυτικό κόσμο συνολικά. Και θα ήταν λίγο πιο εύκολο αν αυτό συνέβαινε μόνο στην Αθήνα, στην Ελλάδα, αλλά δυστυχώς συμβαίνει σε όλη την Ελλάδα. Οπότε γι' αυτό είμαστε και εδώ στα όμορφα Γιάννα, μια τόσο πολύ όμορφη μέρα. Και αντί να είμαστε έξω, καθόμαστε να συζητήσουμε αυτό το θέμα. Γιατί δεν είναι μόνο μια ευχάριστη συζήτηση για το πόσο καλά πράγματα κάνει το παιχνίδι, που κάνει πάρα πολλά. Η συζήτηση θα είναι στο πώς εμείς οι ενήλικες, που μπορούμε να ελέγξουμε το χρόνο, το χώρο, τις συνθήκες που τα παιδιά έχουν για να παίξουν, θα μπορέσουμε να τα βοηθήσουμε να παίξουν περισσότερο, να παίξουν καλύτερα, να παίξουν μαζί, να παίξουν στη φύση, να παίξουν έξω και να, με αυτόν τον τρόπο και να μάθουν πράγματα, αλλά και να αναπτυχθούν σωστά και να είναι υγιεί όταν μεγαλώσουν. Έννοιες όπως διαδραστικότητα, βιωματικότητα, βιωματική μάθηση περνούν ή πρέπει να περνούν να χρησιμοποιούνται από τους εκπαιδευτικούς? Νομίζω ότι η βιωματική μάθηση είναι μία έννοια η οποία είναι ταυτόσιμη με τη σύγχρονη παιδαγωγική. Έχει βρεθεί ότι είναι εξαιρετικά σημαντική. Η βιωματική μάθηση δε στα παιδιά είναι πάρα πολύ κοντά με το παιχνίδι, διότι τα παιδιά πολύ συχνά παίζουν μαθαίνοντας. Και το κίνητρό τους πολύ συχνά είναι η αγάπη τους για το παιχνίδι και η χαρά που παίρνουν από το παιχνίδι και η μάθηση έρχεται μετά. Αλλά νομίζω ότι αυτό που ξεχνάμε καμιά φορά οι ενήλικες είναι ότι η βιωματική μάθηση όπως και το παιχνίδι σημαίνει ότι δρώ. Δεν κάθομαι μόνο και δεν ακούω μόνο. Και επίσης η βιωματική μάθηση έχει μέσα της την έννοια ότι ανακαλύπτω μόνος μου τις απαντήσεις για τα πράγματα, δεν μου τις δίνει κάποιος έτοιμος να τις αποστηθήσω. Αυτό λοιπόν νομίζω ότι το παιχνίδι το έχει πάρα πολύ μέσα του. Αυτή την έννοια της ανακάλυψης, του πειραματισμού και μας δίνει την ασφάλεια που χρειάζεται ένα παιδί για να μπορέσει να πειραματιστεί και να δοκιμάσει και να κάνει λάθος και να πάρει ρίσκα και να αποτύχει. Γιατί η αποτυχία είναι μέσα στη διαδικασία της μάθησης και της δημιουργικότητας βέβαια. Που η δημιουργικότητα ξέρουμε πόσο σημαντική είναι έτσι για τον 21ο αιώνα, όχι μόνο για τα παιδιά και για τους ενήλικες.